πρόταση που λέει ότι να μην υπάρχουν πρόστιμα από εδώ και στο εξής, τελείως, όχι με παράταση της προθεσμίας και μετά ισχύουν τα πρόστιμα, κατάργηση τελείως των προστήμων. Αν υπάρχει τέτοια πρόταση, να την πείτε, γιατί έχει ένα βάρος αυτή η πρόταση. Και να την θέσουμε σε ψηφοφορία. Διαφορετικά μην κάνουμε. Αφού μπορούν να συνδεθούν, να το προτείνουμε. Άρα το προτείνουμε να δει το θέμα και να έρθει η εκπαίδευση. Λοιπόν, τελείωσε η ψηφοφορία. Κατά πλειοψηφία και πάμε στο τέταρτο θέμα, που αφορά την έγκριση χορήγηση δικαιωμάτων διέλευση και κατασκευή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Κύριε Ξάφη, πλησιάστε. Υπάρχει μια αίτηση από τον ΟΠΕ για ένα έργο που αφορά εσκαφή από το περίπτερο του συνοικισμού μέχρι το δασαρχείο και από το δασαρχείο μέχρι τη διασταύρωση που πάει Βαγιονιά και Νάουκος Εδόρου. Δηλαδή ακριβώς μόλις τελειώνει είναι το οικόπεδο του Παραδείσου. Επειδή αυτή η εκτροπή είναι εκτεταμένη και είναι αρκετά χιλιόμετρα, θεώρησα σωστό να πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν δώσουμε την άδεια εξαφής. Βέβαια, είναι μικροτάφρος, διαστάσεων 30 εκατοστών βάθος και 5, αν θυμάμαι καλά, φάρους, άντε να είναι και 10, δεν είναι. 30 επί 5. Στον δρόμο θα γίνει αυτό που σας φάλετε. Όπου και να γίνει, είτε γίνει στον δρόμο, είτε γίνει σε πεζοδρόμιο, η αποκατάσταση θα είναι πλήρης, σύμφωνα με την αίτηση. Προβλέπονται επίσης, λέει, 4 φεράτη. Ναι, συγκεκριμένο διαστάσεις, όπως έχω γράψει και στην εισήγηση, δεν θυμάμαι απ' έξω, γιατί είναι καιρός που την έχω. Προβλέπονται 4 φεράτη, με διαστάσεις 1,70-1,20 και 1,40-1 μέτρο στις θέσεις του επισυναξιωμένου σχεδίου, καθώς και η κατασκευή καμπίνας φίλα 90 εκατοστών επί 1. Ακριβώς. Κυρία Πρόεδρε. Ναι, κύριε Μαρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να επισημάνω, επειδή ξαναγίνει τέτοιο έργο στον χώρο, να προσέξει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που θα κηρυχθεί και θα υπογράψει τη συγκεκριμένη σύμβαση, συμφωνούμε τα διαχρονικά. Μία λεπτομέρεια που με πήρα αντιμετωπίσαμε τότε, όποιες παροχές ίδρυυσης κόψει το μηχάνημα αυτό που θα περάσει, ή αγωγού σύνδεση ή οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί να την αποκαταστήσει, να την αναλάβει αυτό και να την αποκαταστήσει άμεσα για να χρεωθεί με αυτό. Εγώ προτείνω να δοθεί μια εγγυητική στο Δήμο για την καλή εκτέλεση. Ναι, γιατί συνεχώς είχαμε προβλήματα με αυτό. Πρέπει να μπει στην απόφαση τη δική μας τώρα. Στη σύμβαση τη υπογραφή τη είναι απαραίτητο. Εγώ είμαι για την εγγυητική. Και αν πει ο άλλο όχι, δεν θέλω. Δηλαδή, αν δεν είναι. Αυτό μπορεί να το βάλουμε. Μπορεί να το βάλουμε μέσα στην άδεια τη εξαφή. Η εγγυητική μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Ο εργολάβος θα μπορούσε να δώσει μια εγγυητική. Για τον εργολάβο. Δεν μιλάμε για τον εργολάβο. Έχει τεχνική περιγραφή. Το μικρόφωνο σα ανακούει. Δεν ανοίγει. Έχει τεχνική περιγραφή. Τώρα ανοίγει. Έχει τεχνική περιγραφή εκτό οικισμού πεζοδρομίων στο οδόστρωμα του επαρχιακού δρόμου. Με τι τρόπο είναι ακόμα αυτό το κοπτικό μηχάνημα που κάνει 5 πόντους και μετά βάζουν πίσω και κάνει μια ωραία γούβα και πάνε τα μηχανάκια και τα αποδέλεσαν και τους σκοτώνονται. Εκεί πέρα ήρθα γιατί το έχουμε βιώσει απέναντι μέχρι τα όρια του Δήμου στο Μετόχι. Λοιπόν, εκεί εγώ διαφωνώ γιατί καταστρέφεται το οδόστρωμα περίπου 50 πόντους από την άκρη. Και είναι άκρος επικίνδυνο. Εκεί θα πέσουν στη γράνα και θα σκάψουν με τσάπα και θα πάνε τσιμέντο από πάνω. Ή θα βρουν τρόπο στην άκρη-άκρη και εκεί να κάνουν αποκατάσταση κτίνη, όχι στα λόγια. Είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό που απομένει. Φανταζόμαστε ότι θα υπογράψετε. Πρέπει να το βάλουμε στην τεχνική έκθεση αυτό και να το υπογράψουμε. Σίγουρα η τεχνική έκθεση και αυτά που λένε είναι ακριβώς πώς πρέπει να γίνουν. Το θέμα είναι να γίνουν όπως πρέπει. Δηλαδή οι μελέτες είναι πάντα σωστές στα χαρτιά. Στο έργο είναι το θέμα να γίνει σωστά. Να κάτσε και να διαβάσει τεχνικέ περιγραφέ, δεν είναι ποτέ λάθο. Παρακολούθηση θα γίνει από τον ΟΤΕ. Παρακολούθηση σίγουρα θα υπάρχει του πλέον ποτέ, μηχανικό θεωρώ. Και από εμά δεν γίνεται καθόλου.
βλέπω. Αν εννοεί ο κ. Μερόπουλος το έργο που είναι στην Πούντα στο Κοράκι. Ναι, ναι, αυτό είναι τεράστιο. Από το περίπτερο. Ξεκίνησε από το περίπτερο του Κεμπόρο, ήρθε περιμετρικά στον τουρκό χρόνο που λέμε και κατέληξε κάτω στο Σταυρό. Ναι, και περνάει χαμηλά τα κάτω στέφανα μπροστά τα σχολεία, χαμηλά παραλιακά. Αυτό δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Ξεκίνησε κάτω από το πλήμα. Εκεί στο περίπτερο του Πάπη, μέχρι να βγούμε πάνω στο Ζεντέλη, τη μάντρα που λέμε πριν από το αποτυπώ, εκεί υπήρξαν πολλά προβλήματα και τσακωμή. Είχε κατέβει τότε, είχαμε κατεβάσει κάτω την επιβλέπουσα, ήταν μια κυρία. Ναι, και εσύ πήγα να κάνω, θέλει να πείτε. Άκουσα τα προβλήματα που θα υπάρχουν από πιθανές τεχνικές αστοχίες. Εγώ να πω το εξής. Εδώ και αρκετά χρόνια να ακόμα συγκέντρωση. Είχαμε ξεκινήσει και έχει ευοδοθεί μέχρι τώρα. Ξέρετε ότι ο Δήμος μπορεί να ζητήσει μέχρι τέλη διαιρέσεως από τις εταιρείες αυτές. Έτσι. Εγώ όμως από το άλλο μου ενδιαφέρει. Πρώτον, ότι μπορούμε να βάλουμε στους όρους μας να υποπτεύει το έργο για ένα μηχανικό στοιχείο. Ή ένα μηχανικό, δεν ξέρω από την τύφη. Για την καλή εκτέλεση. Μπορούμε. Δικιά μας υπόθεση. Εμείς δίνουμε την άδεια με αυτούς όλους την. Άλλο όμως ήθελα κυρίως. Και είναι και εδώ άνθρωποι σχετικοί. Ο ηλεκτροφωτισμός από το συνηθισμό μέχρι τον Άγιο Νεκτάριο εγένετο κάποτε όπως ο Δήμος αγόρασε τους τύπους λαμβαντιστικά και τα καλώδια θυμάμαι καλά και τη δουλειά την έκανε ο κ. Ανιφαντέκης. Είναι άκρος επικίνδυνο. Προσέξτε, είτε ως αντάλλαγμα είτε επ' ευκαιρία του μηχανήματος το οποίο θα είναι εδώ και προφανώς θα έχει μικρότερο κόστος. Είναι ευκαιρία τώρα να φτιαχτεί αυτή η όδευση με ασφάλεια, γιατί τώρα πούμε και από τις βροχές και τις καταρρακτώδεις και τις καταστροφές κάποια στάθεια στα πλανή, μπορεί να συναντήσουμε πρόβλημα απρόσμενα. Είναι ευκαιρία λοιπόν τώρα, εδώ είναι άνθρωποι που ξέρουν αυτές τις δουλειές και έχετε εσείς μηχανικούς, με το μηχάνημα που θα έρθει, είτε ως αντάλλαγμα, γιατί ανέφερα προηγουμένως αλλού πληρώνεται η δίληση. Αν επιμένει, θα πληρώσει. Είτε με ένα χαμηλό κόστος για το μηχάνημα, τα καύσιμά του, να φτιαχτεί μία όδευση για τα ηλεκτρικά καλώδια, ώστε να είναι ασφαλή ο ηλεκτροφωτισμός από το συνηθισμό μέχρι πάνω. Ο κύριος Διόρ. Καλό είναι, κύριε Αντώνοτε, και για τη ΔΕΗ και για τη Μήτρευση να καταφέρουν σχεδιασμό δεκαετίας. Γιατί, τι σημαίνει τώρα, να ανοίξουμε κάποιες πηγές στο έδαφος τώρα μέχρι την Παγιωνιά. Μεθαύριο, εμείς δεν περάσουμε στην αυτόστοση, θα ανοίξουμε άλλη γραμμή για το μοναστήρι. Μεθαύριο θα ανοίξουμε για το Ρώσικο. Πρέπει οι εταιρείες να συνεργάσουν με το Δήμο. Όχι, αλλιώς θα μπαίνουμε συνέχεια σε προβλήματα αγωδοποίησης και τα λοιπά. Και δεν είναι θέμα δικό μας, δεν είναι θέμα μόνο του Δημοπόρου. Αυτό πρέπει να γίνεται πανελλαδικά. Δεν μπορεί να μην έχει σχεδιασμό η ΔΕΗ και ο ΤΕΙ, οπότε ξαφνικά αυτό έρχεται να λέει θα περάσω μια γραμμή. Με επιτρέπετε. Ναι. Θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν θα μπορέσει να συνεπάρξει στο υπόγειο δίκτυο το δίκτυο του ΟΤΕ με τη ΔΕΗ. Όχι, όχι το ίδιο. Άλλο απλά. Άλλο απλά. Γιατί δυστυχώς. Άλλο απλά, γιατί όλα αυτά είναι. Επευκαιρία αυτό το μηχάνημα. Οι προδιαγραφές για τις κατασκευές υπογείων είναι τελείω διαφορετικές. Όχι, σαν ανταπόδοση να σου παίρνει. Με τις προδιαγραφές, γιατί θα έχουμε το μηχάνημα εδώ, είτε σαν μέρος ανταπόδοση να μας δώσει την αργολαβία 300 χ χρήματα στο χ διαρθρία, είναι ευκαιρία τώρα. Αλλά σίγουρα υπάρχει πρόβλημα το υπάρχουν δίκτυα. Είναι επιφανειακό τελείω. Στο δίκτυο, το δίκτυο δημοτικού χωρισμού δεν έχει καμία σχέση με το δίκτυο της ΔΕΗ. Μισό το κομμάτι αυτό είναι ένα αέριο το δίκτυο της ΔΕΗ. Είναι αέριο. Και πράσινη σε διάρκεια της ΔΕΗ. Της ΔΕΗ, ναι. Εγώ λέω για το άλλο, το δημοτικό. Το δημοτικό. Στο δημοτικό πάνε προδιαγραφές, θα τις καθορίσει και τις ενέξει η ΔΕΗ. Θεωρώ ότι θα μπορούσε. Κοίταξε, αν πήγα λίγο σωλήνα στο ένα μέτρο και τσιμέντο, νομίζω ότι δεν είμαι ειδικό, αλλά πιστεύω. Ζητούν διαφορετικές προδιαγραφές. Τέλο τεχνικό έργο. Είναι ευκαιρία. Μπορούμε να το κάνουμε αυτή ή να μα μειώσουν πάρα πολύ τιμή. Γιατί αλλιώ θα το κάνουμε μόνοι. Δεν έχετε τίποτα να χάσετε. Μπορεί να τεθεί.
παραγγέλνες και τέτοια. Όχι, δεν είναι, εντάξει. Εντάξει, εγώ είπα κάτι. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις είναι πάρα πολύ κρίσιμες, κύριε Δήμαρχε. Θα ληφθούν υπόψη όταν θα τύχουν σε μια συνεννόηση με την εταιρεία να προσθεθούν, να συμπληρωθούν, να συζητηθούν και να ξεκινήσει το έργο του. Όσον αφορά την απόφασή μας, θα υπάρχει αντίληψη στην ομόφωνη. Προχωράμε στο πέμπτο θέμα, έγκριση πρακτικού επιτροπής εξέταση αιτήσεων. Κύριε Παφρίσκου, έχετε κάποιες αιτήσεις και αποφάσεις. Θα μας τα πείτε. Έχουμε κάποιες αιτήσεις. Οι πρώτες τρεις είναι αιτήσεις για παροχή για νέες παροχές, τις οποίες η Επιτροπή της έχει εγκρίνει. Είναι του Μουσέου του Κωνσταντίνου, Ερήση Δημητρίου, 25 Μαΐου. Αυτές είναι οι τρεις πρώτες που είναι παροχές. Λοιπόν, είναι η Κόσικα στο Πέλεση, στον Ομονοτάσο, στο Πέλεση και το άλλο είναι το Ζιώτη που είναι κάτω στην παραλία που είναι το Καϊκή. Εκεί, συγγνώμη Τάσο, συγγνώμη σε λίγο. Ναι. Ποιο Τάσο, το Δήμος θα δώσει ή το Λιμενικό Ταμείο. Ο Δήμος, το έχουμε ρωτήσει, όλα τα έχουν. Λοιπόν, μετά πηγαίνουμε σε διορθώσεις των λογαριασμών από μεγάλες καταναλώσεις και τα λοιπά. Είναι Θεοφάνος Παναγιώτης, που διαμορφώνεται νερά στο 83,36 για το πρώτο τρίμηνο του 15. Μπέλσουν Διονύσης που διαμορφώνεται στο 96,36 το έκτο τρίμηνο του 14. Αρτόπουλος Δημήτριος που διαμορφώνεται στο 62,76 για το πρώτο τρίμηνο του 15. Σερέπετζη Αθηνά που διαμορφώνεται στο 106,76 για το δεύτερο τρίμηνο του 15. Δροσοπούλου Παρασκευή που διαμορφώνεται στο 90,76 για το δεύτερο τρίμηνο του 15. Χρυσικάκου Κυριακή προτείνεται η χρέωση να διαμορφωθεί για το πρώτο τρίμηνο 57,16 και 33,16 για το δεύτερο τρίμηνο του 15. Οικονομή του Παναγιώτα προτείνεται να πληρώσει το πάγιο, το οποίο είναι 10,84. Παπαγύρης Γεώργιος προτείνεται και εδώ να πληρώσει το πάγιο που είναι επαγγελματικό και δεν το έχουμε από παρέλειψη δικιά μου, δεν το έχουμε σημειώσει, είναι 16,12 κάτι τέτοιο. Και οι παρακάτω αιτήσεις είναι που απορρίφθηκαν, είναι Στελιανός Ελίκος, Πάνου Ευάγγελος, Καλατίδου Χρυσαυγή, Κοτσαβάσης Δημήτριος, Λαμπούρη Μαρούσα, Ουντέλο Χλόη, Χατζηκωνσταντίνου Παναγιώτα και Χίου Εκατερίνη. Αυτό είναι το γραφικό που συντάχθηκε στις 7.30. Κύριε Κουτουζή, θυμάμαι παλιά ότι στα πρακτικά έχουν κάνει σαμποτάζ, έχουν κάνει σε μένα. Έλα, λοιπόν, θυμάμαι παλιά στο πρακτικό της Επιτροπής ερχόταν η εισήγηση από τον αρμόδιο και έλεγε αφαιρούμε τόσα λόγω διαρροής και πάμε με την άλλη φορά. Τα λένε στην Επιτροπή. Ναι, εγώ θα ήθελα να το ακούσω όπως αυτό το πράγμα. Να έχω μία εικόνα και εγώ. Καταλάβετε. Τώρα αυτό, κύριο Στάδη, ας πούμε, 89 ευρώ. Κύριο Στάδη, τόσο. Όπως λοιπόν σε κάποια στιγμή στην εισήγηση σας είπατε, προτείνετε για αυτό και για αυτό το λόγο. Δεν είναι απλώς το προτείνετε. Θα ήθελα εγώ σε όλα τα το προτείνετε. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα story. Εγώ θα ήθελα να ακούσω όμως αυτή την εισήγηση και θα ήθελα κάθε φορά που θα φέρετε το πρακτικό. Υπάρχει ως εταιρεία υπάρχει. Μέσα στο φάκελο υπάρχει όλο το εισηγητικό. Εγώ δεν πρόλαβα να το δω. Έλεγε να το στο συνεδρίο. Αν είναι 20 αιτήσεις θα. Ναι, 20 αιτήσεις. Αυτό είναι στο θέμα τη Πρόεδρου. Άμα και θέλει η κυρία Πρόεδρο να το διαβάσει. Μάλλον και έτσι γι' να πάρει. Διαβάσει. Είναι γραμμένο μέσα. Το κάνουμε για. Φαντάζομαι για λόγου. Παραγωγία χρόνου. Και κάναμε για να ακούγονται τα ονόματα, μην έχει κανεί κόλλημα. Αλλά αν διαβάσετε το πρακτικό, το έχετε διαβάσει και σας είπα
είπα, δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Αν το διαβάσετε όλα. Αλλά θα ήθελα όμως εγώ. Ας πούμε, λέει, για την τροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα αντίστοιχα δίμηνα των προηγούμενων, καθώς και την κινητικότητα και κατανάλωση των προηγούμενων αναδίμηνων, προτείνει χρέος των κυβικών του πρώτου τριμήνου να υπολογιστεί με τη βασική τιμή, ενώ πριν τι καταναλώσει του έκτου τριμήνου και του δευτέρου τριμήνου ως φυσιολογικές. Δηλαδή έχει μία εξήγηση. Μία εξήγηση. Δεν έχει εξήγηση. Δεν λέει ότι ο τριμήνος είναι καταγραφή τόσα. Τόσο 70 ευρώ. Γιατί είχε μια ροή. Αν το αναλύαμε εδώ, δεν θα υπήρχε λόγος να κάνουμε επιτροπή. Στο πρακτικό, δηλαδή, τι ποσό Λοιπόν, προχωράμε στο
πακέτο καταστημάτων, 8 στον αριθμό, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που δεχτήκανε παράβαση για τα ψωκαθίσματα τη καραχωρή των υπόλοιπων χώρων που κάναμε. Εμείς, βάσει του νόμου, στείλαμε σε αυτού χαρτί για να μα φέρουν εξηγήσει έγγραφε, τι οποίε και δεχτήκαμε είναι όλε μεμονωμένε περιπτώσει, δεν γίνεται κανένα από δύο φορέ. Και δεν έχει για παρενόχληση διελεύσεως και παρακόλληση κυκλοφορίας. Και έτσι κρίναμε, επειδή είναι πρώτη φορά, να μην τους αφαιρέσουμε την άδεια λειτουργίας που έπρεπε νόμος, μέχρι σε όλου δεχτούμε για την εισήγηση της διεύθυνσης υγιεινής. Οπότε προτείνεται να μην επιβληθούν διεκτικά δίκτυες. Η διεύθυνση υγιεινής καταρχάς έχει κοινοποιηθεί, την κοινοποιηθεί η παραβάση διεύθυνση υγιεινής σας. Και οφείλει να ονοματεύσει πάνω σε αυτό. Το οποίο τι σημαίνει πρακτικά, να τα περιμένουμε σε λίγο πόσο. Δεν ξέρω πόσο διάστημα να κάνει η διεύθυνση υγιεινής. Χωρίς αυτή που έχω δει. Υποχρεωτική εδώ. Τι παραφέρουμε από πάση τώρα και μετά. Δηλαδή, η απόφαση έχει σχέση με την παράταση του χρόνου που να ασκήσετε την υποχρέωση σαν δήμαρχος μέχρι σε όπου έρθουν οι αρχές κίνης. Τι έρχεται δηλαδή, γνωμοδοτεί αν είναι εκεί, παράταση βασικών κύριων όρων, όπως λέγεται, ουσιωδών όρων της άδειας. Οπότε είναι αφαίρεση ή είναι ανέρεση της άδειας, δεν πειράζει. Όχι, όχι, οριστική. Η διεύθυνση υγιεινής θα αναφερθεί αν είναι παράβαση ουσιωδών όρων που προβλέπονται στην άδεια. Στην περίπτωση αυτή είναι αφαίρεση. Υπάρχει άλλη κλίμακα, ανάκληση. Όχι, είναι μόνο η αφαίρεση όπως περιμένετε αυτό. Λοιπόν, να πάρω τον λόγο. Ναι, κύριε Σπυρίδωνος. Κοιτάξτε κάτι. Τα έχουμε πει επανειλημμένως βέβαια. Αλλά καλό να πούμε μια φορά αυτό. Σας έχω πει ότι γενικότερα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ό,τι έχει σχέση γύρω από τα καταστήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, εάν πάμε με το γράμμα του νόμου, να ξέρετε ότι θα κλείσουν όλα. Δεν θα υπάρχει ζωή. Υπάρχει αδυναμία, υπάρχει πολυνομία, υπάρχει μια τάση οι επαγγελματίες να κάνουν κάτι παραπάνω και οι νόμοι είναι πάρα πολύ αυστηροί. Δηλαδή, για παραπάνω δεν ξέρω πόσες καρέκλες, 4-5, μπορεί να σου έρθει ολική ανάπτυξη της άδειας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια προσεκτική αντιμετώπιση και παρακολούθηση του θέματος όλων από τον ίδιο τον Δήμο. Όπου θα φροντίσει από τη μια πλευρά να πείσει τους συμπολίτες μας ότι ξέρεις, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Υπάρχουν όρια. Σε παρακαλώ, έχεις πιάσει τη μισή πλατεία, ξέρω εγώ, ηρώ, μαζέψου, διότι όσο και να θέλουμε να υπάρχει ανοχή, δεν αφορά μόνο εμάς, υπάρχει, είναι η έννοια του της ισονομίας, είναι άλλοι που έχουν μαγαζιά αλλού και θεωρούν τους πήραν τη δουλειά και τα πράγματα θα είναι δύσκολα για τους λόγους. Δεύτερο, κάποτε, όταν ήρθε το θέμα για τη δημοτική αστυνομία, τότε ο κ. Δημητριάδης εξερμάνει δεν θέλω δημοτική αστυνομία. Εάν έχεις δημοτική αστυνομία, αν διαχειρίζεις το θέμα, και δεν το λες απλώς στην αστυνομία, η οποία πάει απρόσωπα, τραβάει τη μήνυση και δεν ενδιαφέρεται, γιατί καλά κάνει να ακούσετε τον νόμο εφαρμόζει, τι θα γίνει μετά, θα μπορούσε να ασκήσει και άλλη πολιτική. Δηλαδή πολιτική όπου θα τους κάνεις να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί ότι δεν μπορούν να επαναλαμβάνουν παρανομίες και το να ξεφύγουν κάτι από το μέτρο μπορεί να υπάρξει κατάβαση, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Και τρίτο, δεν μπορεί κύριε Δημητριάδη με τις επιτροπές, παραεπιτροπές και με την δική σας τακτική. Δηλαδή, όταν έμαθα ότι κάποτε πήγα να πιάσει και μένω μαζί στην αστυνομία και λέει κάτω έλεγχο, δεν αντιλαμβάνεστε ότι η αστυνομία θα πάει να κάνει έφυγα όσους ελέγχους θέλει. Θα το κάνει μόνο και μόνο για να νιώσει, να δείξει προς τα έξω ότι υπάρχει ισονομία. Αυτά θέλουν μία προσοχή όλα τα θέματα αυτά. Για να μην φτάσει στο σημείο τώρα και έρχεται ο κύριος Κουντουζής στη δύσκολη θέση, όπου είναι
Μπορεί να βρεθεί υπόλογος, η κυρία Μητσοπούλου έχει μια έξι αναπτύματα να πάει. Και πειθαρχικό. Έτσι, για τέτοιο θέμα. Έρχεται λοιπόν τώρα, πρώτης μεγάλης... Δεν τα φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως τα φέρνει. Ναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ξέρετε, δεν είναι πανάκια, δεν μπορεί να υπερβεί τον νόμο. Το μόνο που μπορεί να κάνει, να πάμε όλοι παρέα να κάτσουμε σε ένα σκαμπί. Και ο επαγγελματίας να μην αφαιρηθεί καθόλου. Αυτό θα φάει την ποινή του και απλώς εμείς θα κάτσουμε παρέα όλοι, γιατί μπορεί να πει ο κ. Κουδουζής, ξέρεις και άδειγμα εδώ συντολή του Δημοτικού Συμβούλου. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πέρασε κατά κάποιο τρόπο ένα μήνυμα στους συναδέλφους μου, ως παλαιότερος, ας φροντίσουμε από εδώ και πέρα και ας δεχτούμε την πρόταση του κ. Κουδουζή τώρα να πάρεις μία παράταση μέχρι την εφαρμογή αυτού που σε επιβάλλει η νομοθεσία, έως όταν απαντήσει όπως ζητάς. Κύριε Σπυρίδωνα, θα μου επιτρέψετε, θέλω να γίνετε πιο σαφείς τι πρέπει να κάνουμε. Δεν κατάλαβα τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, να μην... Δεν κατάλαβα τι θέλει να κάνουμε. Τότε μιλάμε στους συμπολίτες μας ότι ξέρετε, δεν πρέπει να πλωνώσετε τόσο πολύ και θα μας ακούσουν ή μας ακούνε, σας ακούσανε ποτέ, μας ακούσανε ποτέ. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνουμε. Τι είναι κύριε Ρωμάντη, με ενδιαφέρει. Γιατί κάνουμε τις επιτροπές να μας ακούνε. Τι πρέπει να κάνουμε, να μην κάνουμε επιτροπές, να μην γίνουμε παραπολίτες. Είναι κοινωνία με τους επιστηματάρχες, θα έλεγα εγώ, και καλύτερη συνεργασία με τις αρχές του τόπου. Με ποιον τρόπο. Με τις αρχές. Καλύτερη επικοινωνία να έχουμε. Δηλαδή με την αστυνομία τι πρέπει να μας πείτε, να μην πείτε να πράσετε. Βέβαια, να πιάσουμε, το ένα είναι ένα διάστημα που να έρθουμε σε επικοινωνία και με την αστυνομία και να είναι μπροστά μας και οι καταστηματάρχες να τους πούμε ότι καλύτερο θα είναι να μην απλωθείτε τόσο στην πλατεία ή εσείς φέρετε καμιά του άλλο. Δεν είναι αυτονόητα. Είναι αυτονόητα αυτά που λέτε. Εννοείται ότι εννοείται κάθε δίκτυα. Ο καθένας ξεχωριστά από εμάς έχει μιλήσει με συντοπίτες και με επαγγελματίες να πούμε ότι δεν μπορούμε. Έχετε μιλήσει και δεν συμμορφώνονται, τότε πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο, να τους κάνουμε ανάπτυξη. Α, έχουμε μιλήσει και, συμμορφώθηκαν. Όχι, ξέρω ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία με τις αρχές του τόπου. Δεν υπάρχει. Απορώ πως δεν έγινε κατανοητός. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε να πάρω ένα κατάστημα στην πλατεία Ιρών. Που είχε αποθεί. Αν πήγαινε ο κ. Μπιάντας και του έλεγε, αν πήγαινε ο κ. Ζημιτιάς και του έλεγε, σε παρακαλώ, δεν μπορείς να απλώνεις τα καθίσματά σου. Μας φέρνεις σε δύσκολη θέση, αν εφαρμόσεις τον νόμο, θα έχεις μία, δύο, τρεις επιπτώσεις. Αφενός. Το ένα κομμάτι. Συνεννόηση με τους επαγγελματίες, να καταλάβουν τι κάνουν. Δεύτερο. Προς τις αρχές. Δεν μπορεί να πηγαίνει στις αρχές, είναι κατέβα και κάτω έλεγχο, μη βοηθήσει καρέκλα και νομίζει έπειτα θα πάνε παντού αυτοί να γράψουν τις πάντες. Και τρίτον, αυτό που είπε η κυρία Μακρύ, πάμε σε ένα χώρο, αστυνομία, λιμενικό, επαγγελματίες, δήμος. Συζητήστε τα προβλήματα. Κοιτάξτε, ο νόμος λέει αυτό. Θέλετε παραπάνω. Προσέξτε, αν σας γράψει η αστυνομία, αν παρεκτραπείτε, τότε σύμφωνα με τον νόμο έχετε αφαίρεση αδείας. Αυτή δηλαδή η ζύμωση με τα μαγαζιά. Δεν θα λυθεί το θέμα, θα μετριαστεί και θα είναι πολύ κατώτερο από όσο συναντάμε τώρα. Να είστε σίγουροι. Ο κύριος Δόσκαλης, κύριε Μεταλλή. Κύριε Σπυρίδωνα, να καταλάβω κάτι λίγο, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Είσαστε υπέρ του να έχουμε παραπάνω καθίσματα, είστε υπέρ να μειωθούν τα καθίσματα. Και ακριβώς. Ποια είναι η θέση σας. Κύριε. Τα μαγαζιά, ποια είναι η θέση σας για τα μαγαζιά. Τα μαγαζιά. Εγώ έχω θέση, ας πούμε. Ξέρω ακριβώς τι. Θα ζούμε εδώ τόπο. Απλά δεν έχω καταλάβει ακόμα. Τα μαγαζιά κανονικά πρέπει να έχουν τα καθίσματα που του λέει ο νόμος. Έτσι. Ναι. Τώρα, αν έχουν τα τώρα θα πλέον, κάποιος ναι. Παρεκτράπει μία φορά, διότι έτυχε να πέσει δουλειά, άνθρωποι είναι, που βγάζει το βροκάματο και έκανε πέντε καρέκλες παραπάνω. Έτσι. Σε αυτόν λοιπόν που το κάνει συστηματικά, άλλο πόσες φορές είναι γραμμένοι, και άσχε κουνάει το δαφί. Βλέπεις, ξέρεις κάτι, το έχεις κάνει 10 φορές. Σας πειράζει ότι δεν έγινε αυτό. Εγώ είπα την άποψή μου, τώρα μην επαναλαμβάνω. Άρα λοιπόν, προς επαγγελματίες οι οποίοι παραπέμπονται κατά κανόνα να τους εξηγείς κάποια πράγματα και απ' την άλλη μεριά συνεννόησε αστυνομία, όταν πας να μην έγινες κατέβα κάτω και πάτησέ τους, αυτός θα πάει κάτω. Αυτό. Θα σας πω, δεν ξέρω τώρα το ίδιο. Όχι, κύριε Σπυρίδωνα, ξέρετε γιατί
Γιατί η αστυνομία πολλές φορές λέει σε όποιους γράφει, είτε είναι για κόκκι είτε για οτιδήποτε άλλο, μου υποδήματος να κατέβω. Δηλαδή η αστυνομία έχει μία δουλειά. Να κάνει ελέγχο. Στο τρίτο σχέδιο. Εντάξει, στο τρίτο σχέδιο. Δεν έχει δικαιώσει. Δεν έχει δικαιώσει. Δεν μπορεί να απαντήσει. Για πες μου. Να πω λίγο, τη δικιά μου. Εγώ, ας πούμε, η δικιά μου θέση είναι ότι και στα σκαλάκια πάνω να υπάρχουν τραπέζια, στο εσωτερικό του χώρου, είμαι υπέρ. Κάνει ψέμα. Ναι, παρόλο που είναι και παράπονο. Μέσα. Εσάς ακόμα δεν έχω καταλάβει ποια είναι η θέση σας. Δηλαδή, θέλετε να έχουν παραπάνω, θέλετε να μην έχουν. Δηλαδή, θα έχουν το 15 Αύγουστο και δεν θα έχουν τις υπόλοιπες μέρες. Θα έχουν αρχές Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν καταλαβαίνω εσάς τι θέλετε. Δηλαδή, να υπάρχει καθόλου όριο να πάει καθένα θέλει. Να έχει το όριο που μπορεί να εξυπηρετήσει τον πελάτη. Τι σημαίνει αυτό, βέβαια. Τι σημαίνει αυτό. Όταν έχω ένα μαγαζί. Αυτό μπορεί να θέλει ο καθένας. Ό,τι θέλει ο καθένας. Για μένα, σε συγκεκριμένα όρια που είναι μπροστά στο μαγαζί του, φυσικά. Γι' αυτό δεν είναι λίγο παραπάνω. Γιατί δίνουμε τις άδειες. Ορίστε. Γιατί δίνουμε τις άδειες. Οι άδειες αυτές που δίνονται και με τον τρόπο που δίνονται εδώ πέρα στην Ελλάδα παραποιούνται όλες μόνο και μόνο γιατί ξέρουν και οι ίδιοι ότι θα παραποιηθούν. Άρα εμείς πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε. Θέλουμε να είναι σε αυτά τα όρια ακριβώς που δίνει ο νόμος, ο συγκεκριμένος ή να είμαστε ανεκτικοί. Έκανα μια εισαγωγή. Μίλησα λοιπόν για τις ατέλειες του νομοθεσίας και τις σκληρές ποινές που επιβάλλει. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο και σε αυτό που παραβαίνει, γιατί είναι αμαρτία και δύο καρέκλες που έβαλε κάποιος γιατί πήγα εγώ με την παρέα μου και είχα τρία άτομα ακόμα να πάει να περάσει αστυνομικό σημείο ώρα και το φέρει στην ώρα. Άρα να υπάρχει μέτρο, μέτρο και αυτό γίνεται με πολύ καλή συνεννόηση. Και όχι με τεταμένες σχέσεις με τις αρχές και καλή συνεννόηση με τις επαγγελματίες και με σύσκεψη εδώ, όπου θα καταλάβει και ο συγνώμος και ο λιμενάρχης ότι κοίταξε κάτι. Έρχεται κάποια φορά κάποιος, αυτό το κλίμα είπα να δημιουργήσουμε, καταλάβατε. Αυτό το κλίμα. Αυτά γίνονται όμως τώρα. Γίνονται χειμώνα. Εντάξει. Το λέμε για την επόμενη φορά, είναι απλό. Ο κύριος Γιώργος. Ο κύριος Γιώργος. Μα και εσύ σκέψε έχει γίνει με τους επαγγελματίες, ανοιχτή εδώ. Και θυμάμαι συγκεκριμένα ότι είχε πει ο κύριος Δήμαρχος. Σου είπε εντάξει, το καταλαβαίνω. Αν πέσει μια γιορτή και βάλει και δύο τραπέζια παραπάνω και δεν κάνει κανένα, δεν κάνει ο κόσμο. Θυμάμαι ακριβώς τα λόγια αυτά. Και με μόνο μένα έχουν γίνει παρατηρήσεις. Και θα πω δεν θα μείνω στα τραπεζοκαθίσματα, θα πω σε ένα άλλο, στον τομέα της καταλληλότητας. Ξέρω ότι μοιραστήκαν χαρτιά σε όλους τους επαγγελματίες το πώς θα ρίχνουν τα σκουπίδια στους κάμπους. Τουλάχιστον 10 φορές πήγαμε και τους είδαμε με τις σακούλες, με τα ψάρια και τα ρίχναμε. Χωρίς σακούλες. Χωρίς σακούλες. Αρκετοί. Και τους ξαναπήραμε, ξαναπήραμε. Δηλαδή, τι θα έρθει. Το ίδιο σημαίνει και μετά τα προβληματίσματα. Το δεύτερο που είπατε, δεν έχει κανένα λόγο να μην το εφαρμόσουμε. Και εγώ θα, αφού πήγατε μία, δύο και τρεις, καλά να έχω τη συνέντευξη. Έτσι, το ότι πάμε να διάσουμε τσακουλίτσα και την παίρνουμε σπίτι μας, το άλλο πες ότι κάθισα εγώ και τον κάνω κανένα παραπάνω. Ή θέλει να βγάλει ένα ευρώ παραπάνω. Αλλά για την κοινή του σκουπί δεν έχουν κανένα λόγο. Θέλω να πω ότι και ανοιχτή συγκέντρωση έγινε και με μόνο. Αυτά θέλει με μεμονωμένα τη σχολεία και τη διαπαιδαγώγηση συμπεριφορά. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό που το κάνω. Γι' αυτό επιμένουμε και δεν. Λοιπόν, αυτά τα μαθαίνουν στο σχολείο. Όχι, και συμπράξει. Με το καρότερο είναι ένα στήριο. Μια έτσι σημαίνει. Άμα πήγε με τον Μοντρόλα, θα ήταν. Ο κύριος Δημάρχος. Κύριε Σπυρίδωνα, αντιστρέψατε λίγο την πραγματικότητα. Όπως είναι φέτος η μοναδική χρονιά, η μοναδική που η αστυνομία πέρασε όλο το καλοκαίρι και δεν πήγε να λύσει τα προσοκαθίσματα. Είναι η μοναδική χρονιά που κατέστη δυνατό αυτό το πράγμα. Δυνατό έγινε και εσείς θέτετε θέμα μόνο για τον κύριο Μητσόπουλο που εννοείται, μόνο, γιατί μόνο και εκεί έχετε να πείτε, προφανώς αυτό εγώ δεν κρύβομαι, ότι ναι, όταν υπήρχε μια συγκεκριμένη περίπτωση, αν δεν την πω και πολύ αναλυτικά, αν θέλετε κιόλας, εγώ πήρα την αστυνομία. Και θα την πω λίγο αναλυτικά. Όλοι που λέτε λοιπόν που μιλάτε τώρα και λέτε τι πω τώρα κανένα χαρακτηρισμό, εδώ σαν λόγια είπατε εδώ και 20 λεπτά είναι για μία φορά που πήγε αστυνομία στον κύριο Μητσόπουλο το καλοκαίρι. Σε όλους τους επιχειρηματίες του νησιού, όλους, πήγε και έκανε λέξη στα τραπεζοκαθίσματα από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά. Και αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
δεν μπορεί να είναι καλό ή κακό, αλλά θέτετε εσείς θέμα, θα τώρα το κολοτούμπα τώρα. Τόση ώρα θέτετε θέμα, ότι εγώ προκαλώ ελέγχους. Και ξαφνικά μόλις λέω το πραγματικό γεγονός στην αλήθεια, ότι έλεγχοι ξεκίνησαν από 1 Σεπτεμβρίου και μια ενοχή που έδειξε τεράστια αστυνομία, οφειλόταν στο ότι και εμείς με όλες τις διαδικασίες που τις ξεκινήσαμε από το μηδέν, με την ψήφιση του κανονισμού, με την επιτροπή, περάσαμε όλα τα αιτήματα που εξέτασε. Τα πέρασε και η αστυνομία που εξέτασε. Και βγήκαμε, πήραμε μια μηδενική κατάσταση και τη φτιάξαμε, τη διαμορφώσαμε σωστά σε επίπεδο αδειοδότησης. Και γι' αυτό το λόγο καθυστερήσαμε πάρα πολύ, δεν γινόταν γρηγορότερα. Όμως αυτό είχε σαν συνέπεια ότι ήταν το μοναδικό καλοκαίρι, όπως στην ιστορία, γιατί δεν ξέρω πόσο πίσω πρέπει να πάμε, που οι έλεγχοι γίνανε μόνο πιο και μετά από την αστυνομία. Άρα όλη η κατάσταση που παρουσιάσαμε πριν ήταν μόνο ένα κατάστημα που προφανώς ενδιαφέρει την έλεγχη. Πάμε παρακάτω. Όταν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο έγινε ένα σοβαρό θέμα που το λιμεναρχείο έβγαινε και έκανε ελέγχους πριν ακόμα προλάβει αποκεντρωμένη διοίκηση να ελέγξει και να εγκρίνει τις παραχωρήσεις που είχε κάνει το λιμενικό ταμείο, χωρίς να φταίνε οι επιχειρηματίες για την καθυστέρηση στην έγκριση αυτή, ούτε το λιμενικό ταμείο. Η αποκεντρωμένη διοίκηση για κάποιους λόγους πολύ ιδιαίτερους, που έχουν να κάνουν με τη διαθεσιμότητα ή και την υγεία κάποιας υπαλλήλου και γενικού της προσώπου, έκανε τρεις και τρεις αριθμούς να εγκρίνει κάποιες παραχωρήσεις. Τις ανέκρινε μετά, ήταν διαδικαστικό το θέμα. Τότε πήγαινε καθημερινά το λιμεναρχείο και έκανε ελέγχους. Και τότε εμείς που είχαμε ξεσηκωθεί, εσείς καλύπτατε πολιτικά αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν το λιμεναρχείο συνέχισε να πηγαίνει μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού να κάνει ελέγχους σε ανθρώπους που χωρίς τη δική τους ευθύνη δεν είχαν παραχωρήσεις, εγώ έκανα ένα πράγμα και από εκείνη τη μέρα σταμάτησε να ξαναπηγαίνει το λιμεναρχείο, δεν πήγε ούτε μία φορά. Είπα ότι αν το ξανακάνεις, κάλεσε εκείνη τη μέρα την αστυνομία να πάει στο κουμπάρι του λιμενάρχη και είπα ότι όποτε ξανακάνεις ελέγχους μόνο στη χερσαία ζώνη λιμένα, εγώ θα κάνω καταγγελία στην αστυνομία να κάνω ελέγχο και στο κουμπάρι. Και από τότε σταμάτησε η έλεγχη. Και δεν είναι η ισονομία. Η λογική ήταν αυτό που γινόταν πριν. Όχι, η λογική είναι που λέγανε ή εγώ ή ο λιμενάρχη. Λοιπόν, ο κόσμος, πείστε μας παρακαλώ τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Λοιπόν, εγώ θα το πετάω στο παλάκι, θα το παίρνω και θα την ανοίγω όλη την κουβέντα. Είπα, λέω την πραγματικότητα τι έγινε. Εσύ λοιπόν μονάζιγα κάνετε κριτική σε εμάς, παρότι στη μεν πρώτη φορά ήμασταν εμείς που απαιτούσαμε και ζητούσαμε από το λιμεναρχείο να μην κάνει ελέγχους και τους έπιανε τους ανθρώπους ακάμπους χωρίς να φταίνε και τότε πάλι εναντίον μας ήσασταν και μετά που δεν έγιναν έλεγχοι και οι άνθρωποι γιατί που χωρίσκατε γιατί είχατε σκοτωθεί με το λιμενάρχη. Θέλετε να με διακόπτετε, είναι ωραίο το κόσμο αυτό. Όχι, με καθόλου. Θα μην φύγετε. Αν θα μιλήσετε στο τηλέφωνο. Δεν έχει κόσμο να λέτε ότι θέλετε να προσέχετε. Θα μιλήσετε στο τηλέφωνο. Όταν είμαι μπροστά να λέτε. Λίγο σεβασμό κύριε Σπυρίδων να μιλάμε. Κρίμα. Έλα ρε Τσάνο, πετάγει συνέχεια και αμέσως να σχολιάσει όλους τους άλλους στάδους. Αλήθεια, εσύ γιατί στάδια. Αν θέλει να πεις κάτι ρε Τζάνο, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, δεν είναι και ο Τζάνος. Θέλω να πω για να κλείσω, Γιώργο μου, ένα λεπτό κλείνω. Το Δημοτικό Συμβούλιο πάνε να παρεγγραφεί. Ναι, ναι. Το κάνεις για ρωτάει με το σκύλο. Μπράβο, έχει έρθει το σκύλο, δεν σκέφασα κανένα παρέα. Κάνω μια παρένεση στην κυρία Πρόεδρο να αποβληθεί από την αίθουσα. Ναι, τώρα. Να πω και μόνο τώρα κάτι. Κάτι άλλο. Όταν λέει ο κ. Σπυρίδωνας, σκοτωθήκαμε τον κ. Λιμενάρχη, δεν είναι δημοτικό για αυτό. Αναζωπήρωση είναι. Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή σκοτώθηκε με τον Λιμενάρχη, τον κρατικό υπουργό. Να ανακαλέσετε για να έρθουν στην αντίσταση που πρέπει. Θεωρεί ότι στην ελληνική. Όχι, όχι, να μου εξηγήσετε τι εννοείται, σκοτωθήκαμε. Επιτρέπεται να βγαίνει ο Δήμαρχος παρουσία των επαγγελματιών και να λέει ή αυτό ή εγώ. Από σήμερα από πού και σου κάνει. Επιτρέπεται η αντιπολίτευση να συντάσσεται με την κρατική κυβέρνηση που είναι απέναντι στο Δήμο. Πρέπει να καταλάβετε ότι ζούμε σε μια πολιτεία με νόμου. Η αυτοδιοίκηση έχει ένα φάσμα που έχει ευθύνη. Δεν είστε εγώ πρωθυπουργός, να μου καταλάβετε. Εσείς πρέπει να καταλάβετε τι είστε εσείς. Εσείς πρέπει να καταλάβετε τι είστε εσείς. Εσείς πρέπει να καταλάβετε τι είστε εσείς. Είναι ο Δήμαρχος Πόρου, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, καταλάβατε. Όπως ο αρχηγός αστυνομίας είναι σε όλη την Ελλάδα, ο λιμενάρχης είναι κρατικός υπός τον Πόρο. Ο Δήμαρχος είναι Δήμαρχος του Πόρου. Είναι αρχηγός. Και παίρνει το λες από τον Δήμαρχο. Βεβαίως. Από τον νόμο. Βεβαίως, το κάνατε και εσείς παλιά. Δεν το έλεγα ποτέ κάτι παράνομο. Τι λέτε τώρα. Πάμε. Εντάξει. Δεν μου λέγατε ποτέ κάτι παράνομο. Εγώ λέω κάτι παράνομο. Παρά τον νόμο. Παρά τον νόμο. Κύριε Δημητριάδη,
τι σχέσεις πρέπει να έχει η κοινωνία και με τους υπεύθυνους κρατικούς λειτουργούς και με τους υπεύθυνους κρατικούς λειτουργούς. Αυτό ήταν η συζήτηση. Λοιπόν, ανοίξατε μια κουβέντα πολύ συγκεκριμένη και πήρα τις απαντήσεις σας. Και να, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι αυτό θα γίνεται κάθε φορά που θέλετε να ανοίξετε θέματα και να ξεφεύγετε από το αντικείμενο της κουβέντας. Και να μας κάνετε κηρύγματα. Ναι, η άποψή είναι κήρυγμα, λοιπόν, έτσι. Με τέτοιο έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι στο άνθρωπο που ξέρετε τα πάντα, δεν θα έχετε ποτέ να αλλάξετε άποψη. Δεν είπα από αυτό. Και καλό θα κάνετε αντί να σκέφτεστε πώς θα πείτε κάτι αντίθετο από μένα όταν λέω κάτι, να κάνετε κάτι που λέτε στον χώρο. Τα προβλήματα. Να παρακαλέσετε κάτι στον χώρο. Και την πρόβληση. Αν έρθετε ποτέ να μας πείτε τις προτάσεις σας, να φέρετε ένα συμπληρωματικό συμβούλιο, να μας πείτε καθαρές θέσεις και ό,τι το ξύλινο λόγο. Όποτε νιώσετε ότι δεν μπορείτε να διηγήσετε ένα σχόλιο. Είμαι κουρασμένος από αυτά. Είμαι κουρασμένος. Μπα, θα μας κάνετε την τιμή. Μόνο αν είστε διοίκηση να λέτε τις απόψεις σας και όταν είστε αντιπολίτευση, δεν μας θυμάται με το να λέτε τις απόψεις. Όταν χρειαστεί θα τις πούμε. Τώρα θα τις πούμε. Κύριε, τους ευχαριστείτε κάτι. Ευτυχώς, έχετε πει για το βήμα του θέλω βοήθεια. Καθόλου το θέλω συνέχεια. Εντάξει, κοίτα. Από ανθρώπους που δεν λένε τις θέσεις τους. Τι να πάρω, γνωρίζω τους ακεί. Βοήθεια από όλους τους ακεί δεν θέλω. Ρίξτε μια ματιά στον χώρο καθώς κρατάτε τις θέσεις τους, κύριε. Από όπου βλέπετε εδώ, τι θέλει το ποτήρι. Ρίξε μια ματιά και θέλει τις θέσεις του και τα έργα του και κάνει εδώ από αυτό. Και αν η κυρία Πρόεδρος υπήρξε υπερήφανη που ήταν μαζί με τον κύριο. Ενδεχομένως, έργα που έχετε κάνει και η αποτελεσματικότητα σε όποιο βαθμό υπήρχε που είχατε, να οφείλεται και σε ένα συγκεντρωτισμό και σε ένα συγκεντρωτισμό και στο γεγονός ότι κανείς δεν τολμούσε να ανακατευτεί ή να αμφισβητήσει την αυτονόητη και κατά τεκμήριο εξουσία σας να διοικήσετε και να πάρετε αποφάσεις για τον πόρο. Γι' αυτό. Θα καθόμαστε ένα χρόνο να συζητάμε αν εμείς που βγήκαμε δημοτική αρχή θα χρειαζόμαστε την δική σας έγκριση, τη συνένεσή σας, όλους τους καταστηματάρχες και διαφορετικά έχουμε να μαζαρέψουμε χωρίς να αρμοστεί ο νόμος για όλους οι εμβριασμοί που τολμάτε και λέτε επισήμως εδώ μέσα να πάρετε τα μηνύματα. Εσείς θα κρυφτείτε τα αποτελέσματα. Μην πέφτε τίποτα. Πότε θα το χωνέψετε, εγώ οφείλω να πω ότι μας κάνετε μια ζημιά με όλη αυτή την τακτική που έχετε εσείς και οι δικοί σας, όσοι σας ακολουθούν, λίγοι πλέον, η οποία μας καθυστερεί. Αυτή τη ζημιά την αναγνωρίζω. Και αυτό που λέω σε όλους είναι ότι θα ξεπεράσουμε αυτή την καθυστέρηση και θα πρέπει να ακολουθήσετε θέση τους. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει ένα βρώμικο και σάπιο σύστημα που έχει πολιτικούς εκπροσώπους που δεν τρέπονται να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μεταφέρουν ακριβώς τα μηνύματα της τοπικής μαφίας. Τι εννοείτε δηλαδή. Εννοώ αυτό που εννοώ. Για ποια σάπια. Εσείς τι εννοείτε. Εσείς τι εννοούσατε στην αρχή της κουβέντας όταν είπατε ότι αν ψάχνουμε να βρούμε την εφαρμογή του νόμου πρέπει να φοβόμαστε ότι ο νόμος θα εφαρμόζεται για όλους με τρομερές συνέπειες. Αυτό. Έχω δει κάτι ταινίες με τον ονόμα, τον Μάρλον Μπράντο που λένε κάτι τέτοια. Τι θέλετε να πει, δεν τρέπεστε που λέτε αυτά. Εσύ να τρέπεστε. Εσύ να τρέπεστε. Τι θέλετε να πει. Εγώ τα λέω αν τρέπεσαι και με ρωτά, τα τρέπομαι εγώ. Πρώτος εγώ. Για ξαναπέσω σε παρακαλώ, σου κάνω μια ενέργεια επιτέλους. Ναι. Γιατί επέρασε το και ξέρετε κάτι. Ναι. Πάμε στο παρελθόν να δούμε πόσες μηνύσεις έχετε κάνει στον τόπο και πώς χαλάσατε το κλίμα σε αυτό που λέτε. Για πάμε. Να δούμε τι έχετε κάνει εδώ. Για πάμε, πείτε το τώρα που το ξέρετε. Για πε το. Για ξαναπέσω σε παρακαλώ, καταγραφή. Τι είπε για μένα. Πείτε το. Ότι εσύ θα μου πει να καταγραφεί. Τι είπες για μένα. Πες. Υπάρχουν μαγνητόφωνα. Υπάρχουν μαγνητόφωνα. Δεν το λέω στο μικρόφωνο. Μίλησες για τοπική μαφία και αναφέρθηκε το πρόσωπό μου. Όχι. Όχι. Είπα. Ας το καταφέρετε εδώ μέσα. Σας είπα λοιπόν. Καταφέρετε εδώ μέσα αυτά που συμβαίνουν από το σώμα της τοπική μαφία. Είπα. Και δεν τρέπεστε να μεταφέρετε μηνύματα που παραμένουν εκεί. Είπα. Είπα. Και αυτό το λέω πάλι. Δεν υπάρχει το παιχνίδι. Και σε συνέδρια. Υπάρχει το παιχνίδι. Είναι σάπιο ή όχι το σύστημα. Είπα και σε συνέδρια. Είναι σάπιο ή όχι. Είμαστε ευχαριστημένοι από την κατάσταση. Άκουσε με σε παρακαλώ. Είπα και παλιό και σε συνέδρια ότι η νομοθεσία στην Ελλάδα είναι τόσο πολύπλοκη, δεν είναι σύγχρονη, δεν λαμβάνει υπόψη τι πραγματικέ ανάγκε του επιχειρηματία και του πολίτη. Άρα, που αν εφαρμοστεί κατά γράμμα, σταματάει η ζωή. Πώς πρέπει να εφαρμόζεται λοιπόν. Θα πρέπει να ξέρει. Πώς πρέπει να εφαρμόζεται λοιπόν. Πρέπει να ξέρει. Ναι, θα πρέπει λοιπόν να ξέρει. Όχι κατά γράμμα. Ότι οφείλεται σε εμά ναι. Να μην ξεπερνούμε τα όρια. Γιατί δεν πάμε στο άλλο πλευρό, στην άλλη πλευρά να λέμε δεν εφαρμόζεται τίποτα. Συμφωνώ. Θα πρέπει λοιπόν. Πόσο πρέπει να εφαρμόζεται. Και ποιος το κρίνει, είναι το κρίσιμο ερώτημα. Το κρίσιμο ερώτημα, ποιος το κρίνει, ο Σπυρίδωνας, ο Δήμαρχος, ο κ. Γρήπας, ο κ. Καρασίδης, ποιος. Ρωτάω, ποιος βάζει το μέτρο σε μια
τοπική κοινωνία. Το βάζει η λογική. Το βάζει η λογική και ο βασικό κανόνα είναι εκεί που δεθείγεται η ελευθερία του άλλου και το δικαίωμά του να ασκήσει το επάγγελμά του. Έτσι. Δεν μπορεί να φανταστεί κάτι ενό παραδείγματο. Να τα ξεχάσουμε σε κανένα. Τι σημαίνει δημοκρατία, ελευθερία και όλα αυτά, αυτά είναι θέματα προς συζήτηση. Πάντως δεν θα το λύσουμε. Αλλά εδώ και να πω εδώ μέσα πρόταση ότι ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμόζεται 100% που πολιτικά συμφωνώ. Άρα πρέπει να εφαρμόσετε το 100 και κάτω. 99, 95, 90, 80. Και ρωτάω, Εύρωπα, είμαστε σε ένα μικρό δήμο. Ποιος έχει το γενικό κουμάντο την ομιμοποίηση από τους συμπολίτες του να πει να ορίσει, να κατευθύνει, να μιλήσει στο γραφείο του με τον αστυνόμο και με τον λιμενάρχη και να πει πόσο αντί για 100% αυτό το λέμε συμβολικά θα εφαρμόσει τον νόμο. Σαφώς ο Δήμαρχος. Μπράβο. Σαφώς ο Δήμαρχος. Ωραία. Δεν τα αμφισβητούμε αυτό το πράγμα. Δεν το αμφισβητείτε. Τι μου λέτε εσεί. Σοβαρά. Δεν το αμφισβητείτε. Αλλά όταν το κάνω, μου κάνετε κριτική. Είτε ότι είναι πολύ το 90% ή ότι είναι λίγο. Έχουμε κάποιο πρόβλημα συνεννόηση. Λοιπόν, και αυτό λέω να σταματήσω. Τελειώσαμε, γιατί είναι πολύ αργά και δεν υπάρχει άλλο χρόνο για συζήτηση. Λοιπόν, νομίζω και. Τι θέλετε, κύριε. Υπάρχει ένα θέμα. Α, για αυτό το θέμα. Για ποιο θέμα. Για ποιο τι ερώτηση. Ευχαριστώ, κύριε Αμπλαντέ. Η απόφαση αυτή που έχουμε κληθεί να πάρουμε αφορά αν δεν απατώμε 8 καταστήματα. Είναι έτσι, κύριε Βουζή. Και στα 8 καταστήματα η μόνη παράβαση είναι η υπέρβαση τραπεζοκαθισμάτων. Και στα 8. Και στα 8 η υπέρβαση τραπεζοκαθισμάτων για μία φορά. Στο 1 είναι κύριε. Κοντά που μάλλον εσύ. Το 1 είναι κύριε που μάλλον εσύ. Μπορείτε να μας το πείτε αυτό γιατί έρχεται, να ξέρουμε. Τι θα ψηφίσουμε. Το δεύτερο, κοντά από μόνο εσύ. Δεύτερο το κοβού. Πάρα κάτω με την παραλία. Κάτω από την παραλία. Αυτό δεν είναι, γιατί. Στο πάρκινγκ. Στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου του ΕΕ. Μιλάει όχι για την παραλία. Όχι για την παραλία. Είναι προσωπική ομάδα στη κυρία Μαϊκαλή. Σας παρακαλώ την ησυχία. Το πρόβλημα μιλάει για να ακούσουμε τον πρόεδρο να αναγνώσει. Έκθεση προβατικής μήνυσης. Ειδικότερα μία και τέταρτο στι 8 του 15 περιοχέ και έχει κατελήφθει ο νοτέρο να λειτουργεί ω. Αυτό ο νοτέρο είναι ο Κοντάκο Πατρίκιο και ο Μάνη Κυριακό. Να λειτουργούν ω προσωρινά υπεύθυνοι εντό του υπεύθυνου πόρου του Ιωαννίου Αγίου, το οποίο είναι ιδιοκτησία τη εταιρεία Κυριακό Μάνη Αφέψεων, νόμο εκπρόσωπο υπήρξη ο νοτέρο δεύτερο, ξύλινο βαρ, διαστάσεω κλπ. Στερούμενο άδεια ιδρύσεω και λειτουργία καταστήματο με την ανώδια αρχή και να αναπαράγει μουσική από τον κοινωνικό υπολογιστή, συνδεδεμένο με αριθμή και δύο ηχεία και δύο άδειε. Έχει δίκιο ο κύριο Μόρκουλο. Αφορά και αυτή την παράβαση να στο δει. Είναι μέσα. Σε αυτά τα εισηγητικά που μα δώσατε είναι μέσα. Αυτά τα στείλαμε στη διεύθυνση γενής, γιατί έχουμε σταλεί από το αστυνομικό του μέσα εισαγγελέα. Όλα, όλο το πακέτο. Και τα φέρνουμε στο Ειδικό Συμβούλιο, γιατί υπήρξε και το πρόβλημα με τους κοινόχρηστους του σχόλου. Κύριε Κόμπο, συμφωνεί, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το. Τι άδεια να μην το ανακαλέσουμε, αφού δεν έχει άδεια. Πρώτα απ' όλα αυτό πρέπει να εξελιχθεί. Πέρα από ποια θα είναι η στάση μας για όλα τα υπόλοιπα, αυτό δεν είχε άδεια. Να μην του πάρουμε την άδεια, ποια άδεια. Έτσι, κύριε Γαρμάνη, σου δώσω και το πρόβλημα. Μάλιστα, κύριε Κόμπο. 27 χρόνια. Αυτό. Αυτό το θέμα μπήκε μέσα, διότι η μήνυση απευθύνεται προς το εισαγγελέα. Και όταν πήραμε τους δικηγόρους και ρωτήσαμε πώς θα κάνουμε μια κίνηση για να αποφύγουμε τις αφαιρέσεις και το αγκετάλλο, μας είπαν να βάλουμε και αυτό μέσα, παρότι δεν είναι μήνυση που είναι της αναλύσεως, και τότε φάσαμε ότι θα βάλουμε όλα τα πακέτα από το εισαγγελέα για να πάει να καταφύσει ο κ. Σουτήρης Σταθάρτη για να πάει πάνω οπωσδήποτε, και γι' αυτό το βάλαμε. Αυτό μπορεί να είναι μια πρακτική. Είναι διαφορετικό. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με την εξαιρετία. Δεν είναι χρεωτή, γιατί να μην ξέρει. Είναι ένα δικό του ζητήριο που θα μπορούσε. Δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως έχει και άδεια και όλα. Έχει και άδεια και όλα. Αυτό είναι έχει και πολλά έχει.
Αυτό δεν είναι. Δεν την είχε. Άμα διαβάσει απόψη, το γράφει. Την έκανε μετά. Γράφει απόψη. Οι απόψει του κυρίου Μάντε σε βάση του περασμένου εγγράφου σα επισυνάπτουν την άδεια λειτουργία τη τροχύλα τη καρδίνα που λειτουργεί νόμο στον ιδιωτικό χώρο διευθυνσία τη εταιρεία μα, όπω την πλάση τη κυρίου Πόρου, την εγκατάσταση τη οποία έχουμε με ανάθεση από το λειτουργικό ταμείο Πόρου και επίση την άδεια χρήση μοσχών οργάνων την οποία επισυνάπτουν. Μα εκπλήσει το γεγονό τη υποβολή προσωπική μέση πολλών μάλλον και για την ώρα. Ήδη μία και τέταρτο, δεν αποτελεί χρόνο πάση στόχο τη ησυχία. Διατίθεται για την εποχή το μεσημέρι. Διατίθεται 15 λεπτά το βράδυ. Λίγη μουσική σε χαμηλίδα στο τουριστικό χώρο τη πίσω όπω είναι η πλάση του τέτοιου παραδεξιού δεν κουβάλλει. Τον έγραψε το ξύλινο μπαρ και για τη μουσική, αλλά δεν έχει άνθρωπο. Φαίνεται με τα παρουσία στην κοινωνία. Αλλά επειδή υπάρχει και αυτό ο εισαγγελέα, και όλε αυτέ έχουν πακέτο για να δώσουμε καταθέσει, όταν πάτε και εγώ όπω με την κυρία Μουσοπούλη, με την κυρία Κουρουσή, το βάζουμε μαζί, γιατί μα είπε ο γηγό να το βάλουμε. Τι είδο, δηλαδή η παράταση αυτή για τον ωφελήσιμο, καταλάβω. Δεν έχει παράταση, άλλο για μουσική μια ώρα το μεσημέρι. Άλλο λέω, η παράταση μέχρι να απαντήσει η διεύθυνση του κοινωνία. Ποιο θα ωφελήσει αυτό, ναι. Εμά ωφελεί. Το Δήμο δεν προβαίνουμε σε αφαίρεση, αδύο. Υπάρχει τίποτα να αλλάξει αυτό. Δεν είναι παράταση, είναι μια πολύ διοικητικό κυρώσιο. Αυτός έχει. Εμένα η απόφαση λέει μέσα που είναι βάλει ότι προτείνεται να δοθεί παράταση μέχρι να μην επιβληθούν δηλαδή οι κυρώσεις, μέχρι να το απαντήσει με διεύθυνση γενής. Εγώ βλέπω ότι στα τραπέζια θα πει είναι ουσιώδης, δεν είναι ουσιώδης. Σε αυτό τι θα πει, τώρα θα πει για άδεια. Λοιπόν, κύριε Γραβάνη, δηλαδή λέτε ότι είχε άδεια, δεν την είχε στο κατάστημά του, τον έγραψε η αστυνομία, την προσκομίζει μετά και περιμένουμε να μας πει το διεύθυνση γηγενής, αν αυτό είναι ουσιώδης παράβαση, μάλλον παράβαση στον δρόμο της άδειας. Συν τις αποφάσεις των δικαστηρίων των αφορικές που είναι υπέρβαλη. Υπέσει και αυτό, είναι και το αφορικό στο δικαστήριο. Είναι βέβαιο ότι η άδεια ήταν όταν έγινε η παράβαση. Πάντως να πω κάτι, ανεξάρτητα την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, αυτή θα πάνε στο δικαστήριο. Ανεξάρτητα την άδεια, λέει και επέμβαση του τραπεζοκαθισμάτων, άλλη παράβαση. Άλλο το ποινικό. Άλλο για το μάνεση. Το μάνεση θα πάει όλα. Στο μάνεση θα πάει γιατί θα έχει την άδειά του και αν είναι μέσα στον χρόνο που τον γράψει. Δηλαδή αν η άδειά του έχει ημερομηνία πριν από τις 8, πώς θα σωθεί ο βέβαια. Κύριε Κουντουζή, να σας πω κάτι όμως. Θα σας ξαναπώ, η κυρία Μητσοπούλου έχει 5 περιπτώσεις, προσέξτε. Τα έπλεισα, πήγε να κλείσει τα καταστήματα και βγήκαν αθωτικές. Και έχει και ποινικό και πειθαρχικό. Εδώ θα βάλουμε κάποιο όριο. Δηλαδή θα πούμε όποτε αποφασίσει να απαντήσει η διεύθυνση υγιεινής. Δηλαδή είναι αμαρτία να πάει το Δημοτικό Συμβούλιο στο ακροατήριο. Είναι τρελό πράγμα. Είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο. Ναι. Σε περιπτώσεις παραβάσεις κοινωνικών όρων λειτουργίας, όπως είναι αυτή, η ανάκληση της άδειας γίνεται πάντοτε μετά από γνώμηση κοινωνικής υπηρεσίας, η οποία είναι δεσμευτική για το Δήμο. Δεν λέει χρόνο, όχι έτσι. Είναι δεσμευτική. Πάντα και να έγραψε την υπηρεσία. Το λέω νόμο. Τα έχουμε στήσει, δεν συγκίνησε από κανένα. Λοιπόν. Γιατί όμως ήρθε εδώ, Αμαρίζα. Τι ήρθες όμως. Γιατί μετά από συνέντευξη δικηγόρος, επειδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την εισαγγελία και αν φάμε ποτέ αυτή, πρέπει να έχουμε ένα στοιχείο για να βοηθηθεί ο Δήμος. Οι διοικητικές κυρώσεις αφορούν μόνο το Δήμο, δεν αφορούν τον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας στον εισαγγελέα πήγε όσον αφορά την ποινική του ευθύνη. Η διοικητική όμως κύρωση είναι ανεξάρτητη. Για μας είναι διοικητική. Για μας είναι το Δήμο. Θεωρητικά, συγγνώμη, θα μπορούσαμε να μην το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να περιμέναμε το υγειονομείο όταν μας πει. Και να κάνετε την έγραφη. Αν στο μεταξύ ο εισαγγελέας πει τι έχετε κάνει, δεν μας προσάει. Κάνετε ένα έγραφο. Το έγραφο. Αλλά. Έχουμε στείλει τα έγραφα που με κάνει κάτι. Για να περιμένουμε την. Και προσυλλεύση κοινής, με κοινωνική προσοχή ο εισαγγελέα και έχουμε στείλει και τις απόψεις μετά που συμβαίνει. Λοιπόν, υπάρχει κάποια αιτήρηση για αυτό το ειδική επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα καταστήματα που αναφέρθηκαν. Μέχρι να απαντήσει όπως οφείλει από τον νόμο, γράψτε το πιο ωραία,
η υγειονομική υπηρεσία. Γιατί αν πει μια επιβολή είναι σαν να πούμε σε παράνομο νόμο. Στην απόφαση όμω το γράφει. Όχι, δεν έχετε.